Παραμένουμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκαν οι αρχαιρεσίες του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ με τον Θανάση Κατσαρή να επανεκλέγεται στη θέση του Προέδρου και να συνεχίζει για ακόμα μία τριετία στον Προεδρικό Θόκο του Ερασιτέχνη μετά από 26 ολόκληρα χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στην ηγεσία του ΑΣΥΓΜΑ. Ο Θανάσης Κατσαρής παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στον Γιάννη Χατζιωαννίδη και αναφέρθηκε στα του Ερασιτέχνη αλλά και στο τι του είπε ο Ιβάν Σαββίδης για το θέμα του γηπέδου. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Για να προχωράει χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όλα αυτά τα χρόνια όλοι στον ΠΑΟΚ, η διοίκηση, οι αθλητές, οι προπονητές κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια ώστε να κρατάμε τον ΠΑΟΚ ψηλά. Και όντως ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια και στον Ερασιτέχνη αλλά και στην ΠΑΕ είναι πολύ ψηλά. Πιστεύω ότι πολύ γρήγορα με τις προσπάθειες που κάνει και η ΚΑΕ κάποια στιγμή και αυτή θα βρει το δρόμο της. Χθες ήταν μια καινούρια πλέον εντολή από το σώμα του ΠΑΟΚ να συνεχίσει σχεδόν η ίδια διοίκηση. Παρόλο που τα χρόνια είναι πολλά, εμείς νιώθουμε και σήμερα έτοιμοι να συνεχίσουμε την προσπάθεια ούτως ώστε τα ερασιτεχνικά τμήματα του ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστούν. Ο κόσμος μπορεί να αισθάνεται, αλλά ο χρόνος είναι αμήλικτος. Τα χρόνια περνάνε, μεγαλώνουμε, κουραζόμαστε πολύ πιο εύκολα. Γι' αυτό πρέπει το συντομότερο δυνατό να βρεθεί λύση. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε να φέρουμε κάποιους παράγοντες κοντά μας και να συνεχίσουν αυτό το έργο το δικό μας, αλλά είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα και τη δυνατότητα χρόνου αλλά και χρήματα να μπορέσουν να σταθούν και να προχωρήσουν τον ΠΑΟΚ. Ευελπιστώ ότι σε αυτή την τριετία πλέον θα είναι η τελευταία και οι άνθρωποι που θα έρθουν κοντά θα βρεθεί κάποιος για να συνεχίσει το έργο μας. Το είπατε και στη Γενική Συνέλευση αυτό. Το είπα και στη Γενική Συνέλευση, το λέω συνέχεια. Προσπαθώ δηλαδή να βρούμε τη λύση, αλλά είναι πολύ δύσκολα. Τα ερασιτεχνικά τμήματα σαρώνουν τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε, προσπαθούμε. Τα χρόνια είναι δύσκολα. Η καθημερινότητα είναι πολύ δύσκολη. Δηλαδή κάθε μέρα τα έξοδα που υπάρχουν πλέον στα τμήματα τα ερασιτεχνικά μεγαλώνουν πάρα πολύ. Όπως ο κάθε Έλληνας αντιμετωπίζει το πρόβλημα της καθημερινότητας και έχει πρόβλημα με την επιβίωση, έτσι και εμείς στον ΠΑΟΚ έχουμε αυτό το πρόβλημα με τα τμήματα. Δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό. Αν έχουμε κανένα νέο για το γήπεδο, ξέρετε ότι είναι ο διακαής πόθος των οπαδών του ΠΑΟΚ, το γήπεδο. Στην τελευταία συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Σαββίδη, μου είπε ότι θέλω να μείνεις. Έχουμε στο πρόγραμμα ήδη το προπονητήριο το οποίο θα προχωρήσει και ελπίζω, λέει, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε εκταμιεύσεις ώστε να κάνουμε μαζί και το γήπεδο. Θα είναι ένα πολύ μεγάλο όνειρο που καταλαβαίνετε. Πιστεύω ότι θα αλλάξει ο ΠΑΟΚ επίπεδο, διότι με το καινούριο γήπεδο θα μπορέσει πλέον να επενδύσει και στο αγωνιστικό κομμάτι ακόμη περισσότερο. Θα έρθει περισσότερος κόσμος κοντά μας και έτσι πιστεύω ότι θα έρθουν και μεγαλύτερες επιτυχίες, τις οποίες χάρη στο Σαββίδη τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια τις γιορτάζουμε συνέχεια.